Φίλε και φίλε χαίρετε. Είναι Τρίτη, είναι yeah. 19 Νοεμβρίου 2024. Γεια. Yeah. Γεια. Yeah. Θα λέγε κάτι και σε κόψα, αγαπή. Όχι, έλεγα είναι Τρίτη ημέρα του προφήτη από το Zarathust TV. ακούτε <laughs> εδώ κι Θα τον Τζεμιν, ναι. Θα Να. τα χάγια μας. Λοιπόν. Τέλο πάντων. Όρια και έφηβοι. Όρια και έφηβοι, έφηβοι και όρια. Συνέχεια, γιατί είχαμε ξανά για του έφηβου και τα όρια. Πριν λίγε μέρε, λέει μια φίλη, βγήκαμε δύο φίλε με αφορμή ότι η κόρη τη μια κοπέλα έδωσε το δίπλα μαγαζί από εμά. Εμεί πήγαμε σε μπουζούκια και δίπλα ήταν ένα κλαπ. Που πήγαν Είδε. τα παιδιά δηλαδή. Ένα ποτό ήπιαμε και νιώσαμε αμέσω ότι κάτι δεν πάει καλά. Μόλι βγήκαμε να πάρουμε τα παιδιά, έζησα μεγάλο σοκ έφηβη σε κατάσταση μέθης παντού. Η κόρη της φίλης μου, γεμάτη ενοχές που ήταν σε αυτή την κατάσταση και η φίλη μου να απορεί πώς έγινε όλο αυτό από τη στιγμή που είναι δίπλα της και της μιλάει τόσο. Μας. Δεν είναι κάτι που στην ενήλικη ζωή δεν μπορεί να συμβεί και εκεί είναι η ευθύνη δική μας. Ε, εγώ έχω έναν έφηβο για ο οποίος κάθε φορά που ζητάει να συμμετέχει σε τέτοιες εξόδους τον αποτρέπω. Κάνω λάθος που του λέω ότι είναι επικίνδυνο αυτό Μήπω του δημιουργού αποθυμένα. Επίση, θέλω να πω ότι σε άλλε δραστηριότητε, όπω να κάνει ταξίδια με το σχολείο ή να κοιμάται κάποια βράδια σε σπίτια φίλων του, κάτι που βλέπω ότι του κάνει καλό, του το επιτρέπω. Και όλη μέρα έξω είναι όταν δεν έχει σχολείο. Κάντε μα ένα βίντεο για τα όρια που πρέπει να βάλουμε και πότε και πού πρέπει να λέμε όχι. Wow, wow, Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξαναλέω, να μεγαλώνει εφήβου. Είναι από το πιο, νομίζω είναι η πιο δύσκολη φάση που περνούν τα παιδιά, γιατί όσον είναι μωρά, ε, είναι λίγο πιο εύκολο να τα Στην εφηβεία, επειδή έχουμε πει φορές ότι η επίδραση και από την pop και από τους συνομιλικούς είναι με βάση τις έρευνες μεγαλύτερη από την επίδραση των γονέων. Τα παιδιά επηρεάζονται πολύ περισσότερο. Ε, και λόγω του ότι η, η επαφή που έχουν και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωση και με τους φίλους τους είναι πολύ συχνά πολύ μεγαλύτερη από την επαφή που έχουν από τους γονείς τους, γιατί ο χρόνος που έχει μια ε, μέση οικογένεια στην Ελλάδα και στην Κύπρο ε, για να αφιερώσει σε ποιοτικό χρόνο, ε, ούτως ώστε να μιλήσουν τα μέλη μεταξύ τους, να συνεννοηθούν, να επικοινωνήσουν, είναι πολύ πιο λίγος από ότι ήταν στη, παλαιότερα, γιατί ακριβώς οι, οι ανάγκες επιβίωσης είναι τόσο μεγάλες ε, και αυτόν ε, στερεί το δικαίωμα πολλές φορές από την πολυτέλεια του ποιοτικού χρόνου. Τώρα μιλώ για μια μέση οικογένεια, η οποία οι γονείς δουλεύουν νυχθημερό για να τα βγάλουν πέρα και τα παιδιά αναγκαστικά έχουν τις δραστηριότητε του. οι προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα παίρνοντα φέρνοντα τα παιδιά στις δραστηριότητε, γιατί κάνουν δύο σχολεία, έναν το πρωί και ένα το απογεύμα με τα φροντιστήρια και ο χρόνος που έχουν να αφιερώσουν μεταξύ τους είναι πολύ λίγος και μπορεί να είναι μόνο τα Σαββατοκυριακά ελάχιστα. Και εκεί τα παιδιά στην εμφηβεία μπορεί και να προτιμήσουν να μιλήσουν με τους φίλους τους ή να βγουν μια έξοδο παρά να συζητήσουν με τους γονείς τους. Άρα εκ των πραγμάτων, πέραν το ότι η επιρροή των, των μέσων κοινωνικής δικτύωση και των συνομιλίκων είναι μεγαλύτερη, εκ των πραγμάτων είναι και λιγότερο ο χρόνο που περνούν από τους γον, με του γονεί του, οπότε και η επίδρασή του είναι ε, μικρότερη. Ε, με αυτά τα δεδομένα, η επιρροή των άλλων ε, κάνει πολλέ φορέ αποδόμηση των δικών μα ορίων στην οικογένεια. Δηλαδή, ό,τι και να έχουμε βάλει εμεί, βάζουμε όρια, α πούμε, στα παιδικά μα τα παιδιά. Του λέμε: Δεν θα παίρνει το κινητό, δεν θα ξενυχτά, θα πηγαίνει εκεί, θα πηγαίνει εδώ. Ε, λόγω του ότι τα άλλα τα παιδιά έχουν αυτέ τι δυνατότητε που, που έχουν λιγότερα όρια από τους γονεί του. Ε, το δικό μας θα μας πιέζει, θα μας χειραγωγεί για να κερδίσει περισσότερα. Και αν δεν του το δώσουμε, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις παιδιών που μπορεί να ισχυριστούν ψέματα, μπορεί να μας κοροϊδέψουν, μπορεί να μας που θα πάω εκεί και να πάνε αλλού. Ε, υπάρχουν και αυτά. Δηλαδή παιδιά τα οποία θα, α, θα μας... Α, καν, θα μας εμπέξουν κυριολεκτικά και θ, μετά θα ανακαλύψουμε ότι τελικά δεν πήγανε ας πούμε στο πολυκατάστημα που μας είπαν που νομίζαμε εμεί ότι είναι ασφαλισμένα τα παιδιά και τα λοιπά, αλλά πήγαν κάπου αλλού ή πήγαν α, σε κάποιον, α, σε κάποιον κέντρο και μέθησαν και τα λοιπά ενώ εμείς δεν τους έχουμε δώσει το δικαίωμα, έχουμε, ε, τους έχουμε πει να μην πίνουν αλκοόλ. Άρα πρέπει να... Γι' αυτό λέμε ότι το να δομήσουμε εμπιστοσύνη με τα παιδιά μας από την ηλικία την παιδική και να έχουμε επαφή μαζί τους είναι μια πάρα πολύ καλή, ένα, μια πάρα πολύ καλή τακτική ούτως ώστε στην εφηβεία να έχουμε τα ενία ακόμα των ορίων δηλαδή να μην μας ξεφύγουν τελείως γιατί αν δεν έχουμε προσπαθήσεις εκείνη την ηλικία να θεσπίσουμε τα όρια. Είναι πολύ πιο δύσκολο καθώ μεγαλώνει ένα παιδί να θεσπίσουμε τα όρια με, 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 όντας στην, στην ηλικία των το 15, των 16, των 17. Τώρα ρωτάει για συγκεκριμένα όρια όμως η κοπέλα. Ρωτάει ειδικά για τις βραδινές εξόδου σε κλαπ. Ναι. Και ε. αυτόν ε, το είχε γράψει κάτω από ένα βίντεο που είχα κάνει για ένα θέμα που ήταν στην επικαιρότητα για κάποια παιδιά τα οποία οργάνωσαν μια χώρο 15 μελή σχολείων, 15 μελή συμβούλια μαθητικά. Οργάνωσαν μια χώρο σε ένα κλάπο που τα παιδιά, κάποια παιδιά δηλητριάστηκαν από νοθευμένα ποτά που τους έδωσαν κλπ. Και, λοιπά. και ρωτά συγκεκριμένα, λέμε να πούμε στο παιδί μας που ακόμη είναι στο λύκειο όχι δεν θα πας στο κλαπ. Ναι, σε αφήνω να πας σε ένα μπάρτι, γιατί το κλαπ σημαίνει και κάποιες άλλες ώρες. Γιατί λέει σου επίαμε τη φίλη μου, εμείς επίαμε στα μπουζούκια για να είμαστε δίπλα που το κλαπ που ήταν η κόρη, μου, η κόρη της με, τη, με το σχολείο και μέθησε. Ναι. Ε, εν εντάξει, εν που ρωτάει, εν εντάξει, να του στερώ να πάει στο κλαμπ ή να τον στέλνω στο κλαμπ με οδηγίε να με μην κοιμώ το π.χ. Κοίταξε να δει. Ε... Εγώ θα δοκιμάζα το παιδί μου. Θα του έλεγα: Κοίταξε να δει. Η οδηγία είναι να πα, αλλά δεν θα πιει. αν, αν πέσει υπό την αντίληψη μου ότι πίνει για το καλό τη υγεία σου και επειδή αυτό το πράγμα να απαγορεύεται, γιατί δηλαδή είναι... να πας στο κλαμπ και να πεις εμφιαλωμένο νερό, να πεις εμφιαλωμένο αναψυχτικό. Υπάρχει κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Ναι, ναι. Υπάρχει μπύρα χωρίς αλκοόλ. Ναι. Μπορεί να πει κάτι, δεν είναι ότι... Κάτι ε, δεν... χωρίς αλκοόλ να πει. Ναι. Ναι. ακριβώς. Υπάρχουν και ποτά που προσφέρονται χωρίς αλκοόλ. Ναι. Θα πας και θα, πά, θα πεις, ξέρω εγώ, ένα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Ποια κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ Έχετε διαλέξεις διαλέξει έναν από εκείνα και θα πάρει έναν από εκείνα. Εάν πέσει στην αντίληψη μου ότι έχει πια αρκόρ, δεν θα ξαναπάει. Πότε ξανά σε πάρτι πριν τα 18. Εγώ okay. προσωπικά δεν θα αυτόν τον όριο. Άρα θα... εσύ δεν θα έλεγε από την αρχή, όχι, δεν θα πα στο κλαμπ, αλλά. Θα έδινα εμπιστοσύνη στο παιδί μου. Θα του εξηγούσα για ποιο λόγο να παγορεύω το αλκοόλ, θα του έδειχνα παραδείγματα από άλλα παιδιά, θα του έλεγα ιστορίε από άλλα παιδιά που πάθα διάφορα, διάφορα βίντεο που μιλάνε θα του έδειχνα ατυχήματα που έχουν γίνει, θα του έχουμε βρήθη επιχειρότητα και από ατυχήματα και από περιστατικά που έφηβοι ε, πίνουν ή ακατάλληλα ποτά και μετά τους εκμεταλλεύονται επικύλω ή ε, είναι σε κατάσταση μέθης και είναι πάρα πολλά δύσκολοι ή έχουν πει σε αυτοκίνητα που οδηγούν άλλοι που έχουν πει και έχουμε τραγικά συμβάντα. Λοιπόν, θα, τους, θα του, πω, θα θα κάνω έτσι μια ενημέρωση για το τι συμβαίνει όταν πίνουμε ένα αλκοόλ. Θα του εξηγήσω και επιστημονικά τι είναι το αλκοόλ, γιατί επιδράσχημα, τι, προσ, τι κάνει σε έναν εγκέφαλο το αλκοόλ. Έχει, τόσα, έχει πολλά, πολλή πληροφορία πλέον το ίντερνετ και μπορεί ένας γονιός να το κάνει αυτό το πράγμα. Θα έβαζα και, ένα, και τον γιατρό, α πούμε, τον προσωπικό του γιατρό να το εξηγήσει. Θα βάζα και κάποιον άλλον να μένει με μόνο ο, γονέα. Έναν άτομο που έχει έτσι εκτίμηση το παιδί μου. Είτε είναι ο γιατρό, είτε είναι ένα θείο, είτε είναι ένα νονό που λειτουργεί και λίγο σαν μέντορα για το παιδί μου, που το θαυμάζει, α το πούμε. Θα του λέγα, εξήγα του και εσύ πώ είναι, γιατί δεν πρέπει ένα εφηβό να πίνει αλκοόλ. Και μετά θα τον έστερνα στο πάρτι. Και αν έβλεπα ότι ξέρω το παιδί μου πώς λειτουργεί. Αν έβλεπα ότι παράκουσε τα όρια που του έβαλα και δεν τα εσεβαστήκε. Ή εντός ον εβάλλον... Ενώ να έρθει σπίτι. Όχι, βλέ, καταλάβεις έναν παιδί το οποίο έχει πει. Που τη συμπεριφορά του. Με αξία αλκοόλ μπορούν να πιούν και σε πάρτι σε σπίτι, ρε παιδί. μου. Μπορεί κάποιο να κάνει τα γενέθλια του, να λείπουν οι γονεί και να ανοίξουν το μπαρ του σπιτιού και να πιούν. έτσι. Δηλαδή. Ε όσον και αν το προσπαθήσουμε, όσο και αν προσέξουμε, κάποια στιγμή θα έρθω σε επαφή με το αλκοόλ. Οπότε πρέπει να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για το πώ το αντιμετωπίζουμε μετά που θα έρθω σε επαφή με το αλκοόλ. Λοιπόν, Μπορεί να το εξηγήσει, να του, του πει ότι αν θέλει να πιει αλκοόλ, καλύτερα να πίνει. Εμεί το κάναμε στα παιδιά μα, δηλαδή στο γιο μα που είναι ενήλικα και πίνει αλκοόλ. Του είπαμε δεν μπλέκουμε τα ποτά. Πίνουμε έναν είδο ποτού. Πίνουμε δύο ποτήρια από εκείνον το ποτό. Δεν πίνουμε διάφορα ποτά από διάφορα είδη. Και όταν πάμε, ζητάμε αυτά τα ποτά και βλέπουμε το ποτό. Δεν το αφήνουμε ποτέ μόνο του το ποτό μα και πάμε του αλέτσα. Γιατί δεν ξέρουμε ο άλλο τι μπορεί να μα βάλει μέσα. Δεν προτιμάμε κοκτέιλ, α πούμε. Προτιμάμε ενώ κοκτέιλ με ακόρ. Προτιμάμε συγκεκριμένα είδη κτλ. Του εξηγήσαμε για να ξέρει να προσέχει τον εαυτό του. Είτε είναι 16, είτε είναι 17, είτε είναι 20. Πάλι πρέπει να ξέρει να προστατεύει τον εαυτό του. Και μπορεί να πιει, αν είναι 18 και πάνω, μπορεί στο τραπέζι που είσαι να, να, να του δώσει έναν ποτήρι γρασί να πιει, α πούμε, και να μάθει να, να ξεχωρίζει το, 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 το καλό το ποτό. No πόσο διαφοράν έχει έναν ένα ποτήρι γρασίν αν θέλεις να πεις, παρά ας πούμε έναν ένα ουίσκι αφιβόλου ποιότητος που μπορεί να το πληρώσεις και ακριβότερα και να είναι πόμπα ή να είναι νοθευμένο <σομπά> κτλ. Θα Άρα να σου πω, σύνταση. υπάρχει και τούτη η αίσθηση ότι <σομπά> εμμαγκιά να πίνεις αλκοόλ ότι είσαι μάγκας, άμα δείτε ναι, ότι είσαι cool, κουλ ότι είσαι και δυνατός, ότι αντέχει κάποιος πολύ το αλκοόλ. Έχει νόημα να κάνουμε συζητήσεις του στυλ ότι η μαγκιά είναι να με πίνεις παρά μαγκιά να ναι, πίνεις. Εννοεί. Ναι. Ενώ ότι η μαγκιά είναι να με πίνεις και να αντιστέκεσαι για να είσαι εγκράτεια. Αυτό είναι ο μάγκα στην τελευταία, ε, έτσι, άμα, το σκεφτούμε και το φιλοσοφούμε. Το μεταξύ του αλκοόλ είναι και η καλή γεύση. Δηλαδή βλέπω και όπου τα μωρά, τα μικρά, ε, ότι παράδειγμα τα βάζω κρασί μέσα στο φαγητό μου, μπορεί να το μυριστεί ο Νικόλα και να μου πει πο, 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 πολύ άσχημη μυρωδιά έμαρες. δηλαδή η, η πρώτη επαφή ενός παιδιού με αλκοόλ θα γίνει και, σε άμα γίνει δεν θα του αρέσει ναι Εκείνο που, το, που κάνει τα, τα παιδιά να έχουν κίνητρα ώστε να δοκιμάσουν το αλκοόλ ή να, να, το, να αντέξουν στην αρχή τη γεύση που δεν τους αρέσει μέχρι να εθιστούν είναι το ότι δείχνουν μια μαγιά στους συνομήλικους. Mm. Ότι κοίταξε εγώ με cool, κοίτα εγώ σηκώνω το ποτό. Ναι. Εντάξει. Άρα ίσω χρειάζεται να κάνουμε και λίγη δουλειά σε τούτο, σαν μια θετική μπληση είναι εγκεφάλαιο ότι η πραγματική μαγιά είναι να, να μεν Υπάρω... με μέτρων και όταν το δικαιούσε και έχω, έχει φανεί και από έρευνε, το έχουμε πει πολλέ φορέ, ότι όταν βρεθεί μία παρέα εφήβων, ε, η επίδραση που έχει ο ένα με τον άλλο είναι τόσο μεγάλη, ούτω ώστε ε, το, όσον δομημένο, δομημένο, και να είναι το παιδί, ε, υπάρχουν μεγάλε πιθανότητες να γίνει. Ε, μια παρόρμηση. Γι' αυτό και ε, ε, έλεγα σε παγιότερα βίντεο ότι εγώ διαφωνώ που δίνουν άδεια σε 18 χρόνου. Θα έπρεπε να δίνουν άδεια οδήγηση πάνω των 25. Οι 18χρονοι να οδηγούν μόνο με τη συνοδεία κάποιου ενήλικα ή με κάποιου ε, 25χρονου και πάνω. Γιατί όταν σε ένα, έναν αυτοκίνητο μαζευτούν πέντε φίλοι και έχουν πάνω στην πελάρα του, λόγω ότι είναι εφη... στην εφη... εφηβεία, μπορεί ναι, να ναι. πιέζουν τον οδηγό για, για μεγάλη ταχύτητα, για κόντρε στο δρόμο, για οτιδήποτε, να πειράξουν κάποιον... Κά... κάποιον που βρίσκουν στο δρόμο ή οτιδήποτε. Και είναι πολύ πιο πιθανό να μην μπορεί να αντισταθεί εκείνον το παιδί στην επίρρρεια όλων αυτών των φίλων μαζί ενώ οδηγεί και προσπαθεί να κοιτάζει το δρόμο ταυτόχρονα να διαχειρίζεται και την πίεση και να γίνουν πειραία λάθη, όπως γίνονται συνέχεια στους δρόμους μας. Συνέχεια στους δρόμους μας. Έτσι, λοιπόν. Έχει Άρα... να κάνει και με το κάθε παιδί ξεχωριστά. Μεγαλώνει δύο να κάνει, παιδιά και του δίνει οδηγίε. Έχει παιδί το οποίο έχει σοβαρότητα με, το, με την οποία διαχειρίζεται την υγεία του και την ασφαλεία του. Και έχει παιδί που ένεσαι τόση σοβαρότητα. Δηλαδή θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά και πάλι δεν μπορείς να ξέρεις. μπορεί να ξέρει. Μπορεί το παιδί σου να είναι μέσα στην παρέα. Να είναι η ψύχρεμη φωνή τη παρέα, αλλά να είναι και εκείνο μέσα σε εκείνη την παρέα. Και να μην εισακούγεται. Ναι. Λοιπόν, άρα είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα, να, να λέμε στο παιδί μας κάποια πράγματα και να βάζουμε ενώρια, Δηλαδή να του λέμε, θα, θα δω τη συμπεριφορά σου, θα πρέπει να την κερδίσεις την εμπιστοσύνη μου. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα μου δείξεις εσύ ότι είσαι όριμο παιδί και μπορείς να διαχειριστείς το ποτόν, την οδήγηση και τα λοιπά. Και όταν με πείσει ότι μπορεί, τότε θα σου δείξω παραπάνω, παραπάνω, εμπιστοσύνη. Αλλά μέχρι να με πείσει για το δικό σου το καλό, θα, θα μου επιτρέψει να θεσπίζω όρια, τα οποία όρια μπορεί να μην τα καταλαβαίνει, αλλά αυτά θα είναι γιατί θέλω να, να είμαι σίγουρη ότι είσαι προστατευμένο. Προστατευμένη. Okay. Εγώ αυτή τη φιλοσοφία αν έχω. Ε, γιατί είναι τόσο εύκολο να γίνει το λάθος είναι τόσο εύκολο σε αυτήν την ηλικία. Πα στην τρέλα των παιδιών, την, στα εισαγωγικά τρέλα, στην, αυτήν την νεανική, τον ενθουσιασμό να κάνουν το λάθο και ο αυθορμητισμό, όσο δομημένο και να είναι το παιδί μα, όση καλή δουλειά και να κάναμε, που μια φορά γίνεται το λάθο. Τι γίνει μετά. Ναι. Α, είναι δύσκολα αυτά τα θέματα. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα και υπήρξαμε και εμείς νέοι και υπήρξαμε και εμείς έτσι υπεραισιόδοξοι για τις δυνάμεις μας για το ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τη λήψη στην αλκοόλ ή την οδήγηση υπό την επίρρεια. Ε, και εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα στα παιδιά όσοι έφηβοι παρακολουθούν το βίντεο ότι η ζωή είναι τόσο μεγάλη <laughs> άμα ξεπελάσεις την εφηβεία. Έχουμε τόσα πολλά χρόνια να ζήσουμε. Έχουμε πολλά χρόνια και να πιούμε και έναν καλό ποτό και να καπάμε και μια ωραία έξοδο κλπ. Οπότε, ε, ακόμη και αν είναι αυστηροί γονεί και δεν σα αφήνω να πάτε σε κάποια μέρη, ενάρθει η ώρα που να το κάνετε. Δηλαδή, ε, πραγματικά εγώ είμαι πολύ προβληματισμένη σε σχέση, <laughs> σε σχέση με το, ε, την απαγόρευση και που μπαίνουν τα όρια και στο τέλος της ημέρα, η κάθε οικογένεια αποφασίζει για το δικό της το παιδί. Ναι, δεν ναι, ναι, μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε για τα παιδιά των άλλων. Κάποιες εισηγήσεις κάνουμε εδώ συμφωνείς. Σίγουρα το ότι το κάθε ναι. οικογένεια θα αποφασίσει για το δικό της το παιδί. Γιατί ναι, υπάρχει για... και το άλλο το στοιχείο, ρε, αγάπη, ότι άμα τους έχεις πάρα πολύ αυστηρά μέχρι να φύγουν από το σπίτι, ενώ όταν φύγουν από το σπίτι μπορεί να κάνουν υπερβολέ. Όταν νιώθουν ότι είναι πολύ σφιχτά τα σκηνιά του. Μα γι' αυτόν είπα ότι χτίζει την εμπιστοσύνη. Ναι, αγάπη μου. ναι. ναι. Προ, προγενέστερη ηλικία για να μπορούν τα παιδιά να γνωρίζουν ότι ναι, εγώ, με το, με, ο, η μαμά μου και ο παπάς μου αγαπούμε. Ξέρω ότι με αγαπούν. Ξέρω ότι θέλουν το καλό μου. Να Πρέπει να μπορεί. το κάνει από πιο νωρί για να μπορέσει το παιδί στην εφηβεία να σε ακούσει. Ε, θέλει. Και, και να αντέξει και τη χειραγώγησή του. Και, η να να σου πει είσαι κακιά. Δεν είσαι καλή μαμά, δεν είσαι καλό παπά. Εγώ θέλω την άλλη για μαμά. Και πρέπει να του μάθουμε κιόλα να αντέχουν και το όχι και την απογοήτευση του όχι. Ναι. Τη ματέωση να αντέχουν την ακύρωση τη επιθυμία του. Θέλω να πάω. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σου επιτρέψω να πα, γιατί κρίνω γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο να είναι επικίνδυνο deal with it μπορούμε να βρούμε μια συμβαστική λύση δηλαδή να του πεις μπορώ όμως να σε αφήσω να πας εκεί ναι σου προτείνω να πας εκεί ή εκεί και σημαντικό να εξηγούμε και τα κίνητρα μας ότι εμέναν με ενδιαφέρει είναι η υγεία σου, με ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια σου με ενδιαφέρει είναι να να είσαι όσο το δυνατόν καλύτερα, να ζήσεις πολλά χρόνια, ε, και να συζητούμε και, να, να συζητούμε και τους λόγους που μας κάνουν να είμαστε ε, σκεπτικοί, προβληματισμένοι, λίγο πιο αυστηροί, ίσω. Mm -hmm. Ναι. Είναι Αντί... δύσκολο να είσαι γονέα εφήβου. Καλά το λε. Πολύ καλά το λε. Πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να είσαι γονέα εφήβου. Ε, είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που συμβαίνει, που, που συμβαίνει στη ζωή των γονιών. Εγώ στέλνω αγωνιστικού χαιρετισμού σε όλου. Και δεν τελειώνει αυτό το πράγμα μέχρι τα παιδιά να γίνουν 25-26 και βάλε και να μπορούν μόνοι τους να έχουν την κρίση τους και να παίρνουν σωστές αποφάσεις και είναι πάρα πολλά τα χρόνια που πρέπει να, να γίνεσαι κακός στα εισαγωγικά και να, να, είσαι, να, να προσπαθεί να προλάβεις. Ε, από τα... μια ηλικία αν και μετά μπορεί να είναι 22-23 και να μην έχει επίδραση πάνω του. Δηλαδή η περισσότερη δουλειά θα γίνει μέχρι τα 18, μέχρι να φύγει από το σπίτι. Ε, ε... Αλλά εντάξει, 18-19. Έχει έχω... την έγνοια, έχει μέχρι τότε, παιδί μου, αλλά εκ των πραγμάτων οι περισσότεροι έχουμε τα παιδιά σίγουρα μέσα στο σπίτι μέχρι τα 18 του, άτε 19 του. Ενώ ότι μετά μπορεί να πάνε να, να σπουδάσουν, να πάνε να εργαστούν, να πάνε στο στρατό, να, να φύγουμε φύγουν με το σπίτι. Ε, Φεύγοντα από το σπίτι, δεν είσαι παρόν σε όλε τι στιγμέ, δεν είσαι παρούσα σε όλε τι στιγμέ για να προστατεύσει και να παρεμβεί. Άρα, ναι. okay. Αυτά. Δεν σε σκέφτομαι τώρα τον Νικόλα μου, την 8.30. Ακόμα έχει χρόνια. Όχι, ρε, σκέφτομαι να προλάβω όσο πιο νωρί γίνεται να του μεταδώσω κάποια πράγματα μέχρι να μπει στην προεφηβία. στην εφηβεία μου να είμαι πιο Δηλαδή, ό,τι προσπαθώ να του λέω είναι ότι νοιάζει με το καλό σου. Μπορεί μερικέ φορέ να σου λέω όχι, και εσύ να στενοχωριέ, αλλά για το καλό σου που το κάνω. Για παράδειγμα, όταν βάζουμε όριο στην ώρα να δεν το κάνω για να σε στενοχωρέσω. Κάνω το για το καλό να σε στενοχωρήσω. Κάνω το για το καλό σου. Τουτι, του... Βασικά, να, εξηγούμε αξιούμε στα παιδιά μα ότι είμαι εδώ, παίρνω τον, τον άχαρο ρόλο. Ένα άχαρο ο ρόλο αυτού που βάζει απαγορεύσει και όρια. Αλλά είμαι υποχρεωμένο να το κάνω για το καλό σου, και αν δεν το κάνω, δεν θα είμαι καλό γονιό. Καλή, mm. <laughs> Καλή δύναμη. Καλή <laughs> δύναμη <laughs> Αριστονίκη. Είμαστε. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο, όπω και όλων το βίντεο με την Αριστονίκη, θα σα βάλω τρόπους επικοινωνία μαζί τη, τα βιβλία τη κλπ. Ευχαριστούμε. Okay. Bye.